πως έχει, πως κυριαρχεί το στοιχείο της μουσικότητας και της ροής που έχει, έχει και την έννοια ως μουσικό όρο που σημαίνει ότι αποτελείται ένα κομμάτι από θέματα ανομογενή μεταξύ τους. Μάλιστα. Και έτσι είναι το βιβλίο, είναι, δεν είναι μία αφήγηση από την αρχή μέχρι το τέλος, αλλά είναι κομμάτια και ιστορίες. Πάντως, και αφήγησης. Πάντως, διαβάζοντάς το, καταλάβαμε ότι αυτό το βιβλίο, επειδή είναι προκλητικό με τις λέξεις του, όχι με το θέμα του, ούτε δεν εννοώ καθόλου σεξουαλικά υπονοούμενα. Έχει ένα παράξενο παιχνίδισμα λέξεων, που κάποιος πρέπει, κατά τη γνώμη μου, θα το ελπίζω να μην σας ενοχλήσει, να το διαβάσει καθιστός και με καφέ. Δεν είναι δηλαδή του Κομωδίνου, νομίζω εγώ. Ναι, καθιστός και με καφέ και... Και να το, να, δηλαδή, και αν κουραστεί στην πρώτη σελίδα ή στη δεύτερη και να, θέλει να βάλει μια τάξη στο μυαλό του, να το αφήσει και ξανά. Είναι ένα βιβλίο που κάνει ένα παιχνίδι της γλώσσας περίπου 1000 ετών, λίγο παραπάνω. Αυτό ακριβώς κάνει, νομίζω ότι είναι πιο ακριβής τοποθέτηση. Αν και νομίζω ότι η κάθε ιστορία του βιβλίου μπορεί να διαβαστεί ανεξάρτητα. Η ιστορία είναι κάτι άλλο, καμιά φορά. Μπορεί δηλαδή κάποιος να ανοίξει το βιβλίο σε μια τυχαία σελίδα. Εσείς το γράψετε για να παίξετε εντός αγωγικών με τον Έλληνα, θα έλεγα. Με την, γιατί με τις... η γλώσσα μας είναι το σύμπαν μας. Με τον Έλληνα, με την ελληνική γλώσσα. Με τη γλώσσα του, αυτό εννοώ, τον Έλληνα δεν εννοώ τον... Με το πώς βιώνει. Ωραία. Τα ερωτικά θέματα. Κύριε Βούργαρη, πολύ ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό ταξίδι να έχει το βιβλίο σας. Καλή επιτυχία. Πότε από τώρα και στην επόμενη δημιουργία. Η παρουσίαση είναι την ερχόμενη Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ. Στο θέατρο Αγγέλων Βήμα, σαν το Βριάνδο 36 στην Ομόνια, πίσω από το Εθνικό Θέατρο. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό τάξιδο. Λοιπόν, πάμε.